ξεκινούν από ένα πένθος, μια απώλεια. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς απώλεια. Με ένα κλάμα γεννηθήκαμε και βγήκαμε από την κοιλιά της μάνας μας. Αυτό το κλάμα είναι κιόλας το πρώτο τεκμήριο ζωντάνιας και ο πρώτος αποχωρισμός, το πρώτο πένθος. Χάσαμε τη θαλπορή του ενδομήτριου παράδεισου. Όμως θα ήμασταν ακόμα γέννητοι, πεθαμένοι, αν δεν υπήρχε αυτή η πρώτη απώλεια, αυτός ο πρώτος αποχωρισμός. Σκεφτήκαμε λοιπόν πώς μέσα από ξεχωριστές ιστορίες ζωής ανθρώπων που βίωσαν την απώλεια, το θάνατο, σε όλες τις μορφές του, πώς θα μπορούσαμε να φανερώσουμε κάτι, και αυτό είναι το στοίχημά μας, να φανερώσουμε κάτι που ειδικά αυτή την εποχή είναι πολύτιμο, ότι η απώλεια δεν γεννά μόνο θυμό, παρέτηση, οργή, αβουλία, θλίψη, αλλά ανοίγει και ένα δρόμο ζωής, ομιλίας, δημιουργίας. Μέσα από την απώλεια που σημάδεψε τη ζωή τους, τα πρόσωπα που διαλέξαμε μας μαθαίνουν πώς να τιμούμε αυτό το μόνο που έχουμε. Είναι σαν να μας λένε, είμαστε φθαρτοί, ας ζήσουμε. Στη Δημοτικού η μητέρα μου είχε οργανώσει ως δασκάλα όλα τα παιδιά τα οποία παρουσίαζαν και μια παράσταση, μια μικρή παράσταση. Εγώ έκανα ένα μονόλογο. Ανέβηκα πάνω λοιπόν στη σκηνή, κρατούσα μια βαλίτσα που μου την είχε πάρει ο πατέρας μου, πολύ όμορφη μικρή βαλίτσα που την έχω ακόμα στο σπίτι, στο χωριό. Και έλεγα, γεια σας, ήρθα από το Παρίσι. Και άρχισα να περιγράφω πώς είναι το Παρίσι. Πήγα στο Λονδίνο, πήγα στη Γενέβη, πήγα στη Μαδρίτη και τα λοιπά. Επί 3/4. Όλα αυτά ήταν η φαντασία. Όλα αυτά ήταν και φαντασία και επιθυμία. Και επιθυμία. Κοιτάξτε, ήθελα να ανοίξω ορίζοντες, δηλαδή ήμουν ένα πολύ ανεξάρτητο παιδί. Πάρα πολύ ανεξάρτητο παιδί. Όταν ήμουν 3 χρονών έλεγα στους γονείς μου, εγώ θα πάω στη Θεία Τάδε και θα μείνω 100 μέρες. Έλεγε ο πατέρας μου, μπορείς να μείνεις 100 μέρες χωρίς εμάς, και έλεγα οπωσδήποτε εγώ. Ξέρετε, ήμουνα πολύ ανεξάρτητο παιδί. Δεν ήθελα κανείς να μου επιβάλλει κάτι. Ήθελα να το αποφασίζω μόνη μου, με διάλογο. Σεβόμουν τους γονείς μου πάρα πολύ, δεν ήμουν άτακτο παιδί. Αλλά κάναμε διάλογο και με άφηναν να παρακολουθώ τις κουβέντες των μεγάλων. Γεννήθηκα στο Γεράκι Λακωνίας. Πέρασα χαρούμενα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας μου διεύθυνε τον τοπικό ΟΤΕ και ταχυδρομείο, η μητέρα μου δασκάλα. Δυστυχώς ο πατέρας μου το 1963, εγώ ήμουν μικρή, 10 ετών και κάτι, πέθανε από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ήταν τραγικό γιατί ήταν 3 ιεραρχών, και φύγαμε όλοι μαζί, μπαμπάς, μαμά και οι δύο μας, και μας πήγε μέχρι το σπίτι του αδερφού του να καθίσουμε να παίξουμε με τα παιδιά και η μητέρα μου να συζητήσει με τη μητέρα τους, και πήγε στο γραφείο του. Και μετά από μισή ώρα ήρθε κάποιος εκεί και είπε ότι ο μπαμπάς είχε τελειώσει. Εγώ είχα μεγάλη αδυναμία στον πατέρα μου. Και παίζαμε σκάκι μαζί, μου έφερνε τις νεότερες μουσικές, ό,τι σύγχρονο υπήρχε. Και αυτός και η μητέρα μου σε βιβλίο, ό,τι έπρεπε να μάθω καινούριο. Γιατί τότε ούτε τηλεόραση υπήρχε, ούτε τίποτα. Το ραδιόφωνο ήταν. Ήταν ένα σοκ για μένα. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι, πηγαίνοντας από το σπίτι της θείας μου προς το σπίτι μας, όταν πια είχαμε μάθει το τραγικό γεγονός, έπιασα το χέρι της μητέρας μου και μου είπε,
«Παιδί μου, τι θα κάνουμε τώρα, ήταν σε απόγνωση». Και της απάντησα, «Θα ζήσουμε εμείς, μαμά». Και νομίζω αυτό το τήρησα. Εκείνη ήταν και ο άντρας και η γυναίκα στο σπίτι, αλλά και εγώ ήμουν ένα παιδί στο οποίο μπορούσες να στηριχθείς. Και πάντοτε θυμάμαι τον πατέρα μου, ξέρετε, με μια γλυκιά θλίψη, έτσι, με αγάπη. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος ικανός να δώσει τα πάντα, ακόμη και τα ρούχα του, αν έβλεπε κάποιον να έχει ανάγκη. Να σας πω τι θυμήθηκα. Πολλά παιδιά από το χωριό έρχονταν και μου ζητούσαν βιβλία. Εγώ είχα μια πολύ καλή βιβλιοθήκη. Με πάσης φύσεως βιβλία, λογοτεχνικά κτλ. Μια φορά λοιπόν ήρθε ο πρώτος μου εξάδελφος και μου ζήτησε ένα βιβλίο. Πήγα να το φέρω και κάπως από τη συζήτηση, ήταν κι άλλος κόσμος εκεί, ο πατέρας μου νόμισε ότι εγώ είπα ότι αρνούμαι να του φέρω το βιβλίο. Και θύμωσε μαζί μου. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που θύμωσε. Και μου είπε, είναι απαράδεκτο. Δεν έχουμε πει ότι δίνουμε πάντα από αυτό που έχουμε στους άλλους κλπ. Του είπα ότι έκανε λάθος. Μετά βέβαια μου ζήτησε συγγνώμη. Αλλά ήταν μια στιγμή που δεν με είχε ξαναμαλώσει ποτέ. Ούτε μας μάλωσε όταν ρίξαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα φυσικό δέντρο έλατο, το οποίο ήταν γεμάτο μπάλες, τεράστιο μέχρι το ταβάνι. Και το ρίξαμε και το σπάσαμε και η μητέρα μου φώναζε. Εκείνος είπε, άστα παιδιά, δεν πειράζει, καλά κάνουν. Δεν είπε τίποτα. Αλλά συζητούσαμε πολύ, μου έφερνε μουσική. Έχω εδώ μικρούς δίσκους που μου έφερε τα Χριστούγεννα το 62, πριν πεθάνει. Πήρε την ξαδέρφη μου τηλέφωνο και είπε, στείλε μου όλα τα καινούρια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη και όλα τα μοντέρνα τραγούδια. Και τα έχω σε μία θήκη, από τον Επιτάφιο μέχρι το Crazy Love, το Multiplication και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά, τα έχω ακόμα. Άκουγα πάρα πολύ μουσική. Ωραίες μέρες. Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε όλη η πράξη. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγγος του έχει βάσει. Κόσμος περνά και με σκούτα, στράτος και με πατάει. Και με το μάτι δε γυρνά, κι ούτε σε παρατάει. Έπαιξε καθόλου ρόλο η απόφασή σας να γίνετε γιατρός? Εγώ ήμουν καλή μαθήτρια σε όλα. Και στα μαθηματικά και στη φυσική και τη χημεία, αλλά και στα ελληνικά. Δεν έκανα ποτέ συντακτικό και ορθογραφικό λάθος, όπως έλεγαν οι καθηγητές μου. Ήμουνα δηλαδή ένα παιδί που μπορούσε να δώσει οπουδήποτε. Και η ιατρική ήταν πιο ελκυστική, το καταλαβαίνετε. Πιο ενδιαφέρουσα επιστήμη από όλες αυτές, όχι μόνο γιατί αγγίζει και την ανθρωπιστική επιστήμη, αλλά γιατί είναι η επιτομή ακριβώς όλων των επιστημών, πιστεύω. Και ακόμα πιο πολύ η ψυχιατρική. Γιατί πρέπει να ξέρεις καλή ιατρική για να κάνεις καλή ψυχιατρική. Συνδυάζει λοιπόν τις γνώσεις που έχει σχέση με το οργανικό κομμάτι του ατόμου και την προσέγγιση που κάνει στο άλλο κομμάτι, το ψυχολογικό. Δούλεψα στο ψυχιατρίο κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στο Δαφνί, όπου εκεί ήταν περιστατικά κυρίως μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης, σιζοφρένειας κτλ. Είχαν αρχίσει και τα νέα φάρμακα να εξελίσσονται πάρα πολύ. Εγώ είμαι εναντίον του στιγματισμού των ατόμων για τις ψυχικές διαταραχές. Σε μια εποχή μάλιστα σήμερα που η φαρμακολογία έχει τεράστια όρια. Δεν σας λέω για την ψυχοθεραπεία,
η οποία είναι για άλλου τύπου, για νευρώσεις και τα λοιπά, αλλά μιλώ για τα πολύ εξελιγμένα φάρμακα. Είχαμε αρρώστους που έρχονταν στα εξωτερικά ιατρία από την εποχή εκείνη, που ήταν μια χαρά στη δουλειά τους. Μέχρι δικαστή είχαμε. Κάποιο ασθενή. Περιστατικό που να σας συγκλώνησε, να σας κράτησε την προσοχή? Θυμάμαι, έκανα εφημερία στο ψυχιατρίο και ήταν βραδάκι και ήρθε ξαφνικά το ασθενοφόρο και έφερε μία κοπέλα Κύπρια, μας είπαν ότι ήταν, η οποία ήταν σαν μικρό κοριτσάκι, πολύ κοντή, πολύ λεπτή, η οποία βρισκόταν, είχε βέβαια ψυχολογική συνδρομή και η οποία βρισκόταν σε κατάσταση την οποία δεν μπορώ να σας περιγράψω. Πηδούσε πολύ ψηλά, χτυπιόταν, τα ρούχα της είχαν πέσει και είχαν σκιστεί. Οι νοσοκόμοι δεν τολμούσαν να πλησιάσουν, φοβόντουσαν να πλησιάσουν. Τελικώς πήγε και κρύφτηκε μέσα στα φυτά και θυμάμαι ότι φώναξα την προϊσταμένη, διότι οι άνδρες όλοι φοβόντουσαν να πλησιάσουν, λέγοντας ότι μπορεί να μας πει ότι πήγαμε να την αγγίξουμε τώρα που έχουν σκιστεί τα ρούχα της κτλ. Και με μία κουβέρτα την τυλίξαμε και την ανεβάσαμε στην κλινική για να μπορέσουμε να της κάνουμε ένα κοκτέιλ, όπως τα λένε αυτά, ένα συνδυασμό φαρμάκων για να βελτιωθεί. Μπαίνει σε βαθύτερα νερά. Όμως όλη αυτή η εμπειρία, δηλαδή μπορεί ορισμένοι να θεωρούσαν ότι το ψυχιατρίο ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος αποθήκης, γιατί είχαν γραφτεί πολλά και διάφορα κατά καιρούς, αλλά πρέπει να σας πω ότι πολλοί από τους αρρώστους μας πήγαιναν πολύ καλά και τους δίναμε εξιτήριο. Έβγαιναν έξω και σε λίγες μέρες ξαναγύριζαν λέγοντας, δώστε μου κάτι να κάνω εδώ, γιατί δεν έχω οικογένεια, δεν είναι κοντά μου, μπορεί να έχω χρήματα, αλλά δεν έχω κοινωνικό χώρο. Έγινε τώρα η μετακίνηση στην πολιτική? Να σας πω, εγώ πάντοτε ενδιαφερόμουν για το δημόσιο βίο, διότι οι γονείς μου είχαν την κακή συνήθεια να παίρνουν 4-5 εφημερίδες στο σπίτι. Θυμάμαι η Καθημερινή, τα Νέα, ο Εθνικός Κήρυκας, το Βήμα, τα πάντα. Η Ακρόπολης, δεν ξέρω τι άλλο. Η μητέρα μου, όταν ο πατέρας μου πέθανε, τις εφημερίδες καταρχήν είμαστε συνδρομητές και τις παίρναμε. Δεν μας στέρισε αυτή την ευχαρίστηση, κράτησε αυτή τη συνήθεια. Υπάρχουν ορισμένα στερεότυπα, ότι ο έρωτας είναι για τις γυναίκες που δεν έχουν μια συγκεκριμένη εργασία, που κατά κάποιο τρόπο είναι υπό έναν άνδρα, που ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους, τον καλοπισμό τους κτλ. Αυτά δεν στέκουν. Δεν ήμουν ποτέ υπέρμαχος του γάμου, δηλαδή δεν ήμουν άνθρωπος ο οποίος αναρωτιόταν πρέπει να παντρευτώ και τα λοιπά. Ούτε η μητέρα μου, πρέπει να σας πω, μου έλεγε ποτέ τι να κάνω σε αυτό το θέμα. Το καλοκαίρι του 1982 με κάλεσαν σε ένα τραπέζι
Και κάποιος από την Ομίγυρη, αφού κουβεντιάσαμε λίγο, μου λέει, μου δίνετε το τηλέφωνό σας. Το έδωσα το τηλέφωνο γιατί μου φάνηκε πολύ συμπαθητικός. Και μετά από μια-δυο εβδομάδες τηλεφώνησε στο σπίτι, αλλά η μητέρα μου είχε την κακή συνήθεια, επειδή ήταν εναντίον της πολιτικής μου ανάμιξης, μερικές φορές να μην μου λέει ποιος πήρε τηλέφωνο. Δεν μου λέει τίποτα. Ξαναπαίρνει, δεν μου λέει τίποτα. Ξαναπαίρνει τρίτη φορά και εγώ ήμουν απασχολημένη εκείνη τη στιγμή και λέω στη μητέρα μου, πες ότι θα είμαι εδώ την Τετάρτη 3 με 3 και 4. Πράγματι, 3 με 3 και 4 τηλεφώνησε. Και μου είπε, όσο και να σας φανεί παράξενο, μου είπε, θέλετε να πάμε στο Ηρώδιο. Υπήρχε το Ηρώδιο. Σε μια θεατρική παράσταση που δεν θυμάμαι και ποια ήταν. Και μάλλον όπερα ήταν. Και πήγαμε στο Ηρώδιο και έβρεχε καταρακτοδός και η παράσταση δεν έγινε. Και μου λέει, πάμε στο Σούνιο να φάμε ψάρια. Και πήγαμε στο Σούνιο. Όταν γυρίζαμε μου είπε, θέλω να κάνουμε μαζί διακοπές. Κατευθείαν. Αυτό μου άρεσε, κυρία Ταλικόγλου, μου άρεσε. Ήταν άνθρωπος που ήξερε τι ήθελε. Αυτό ήταν, πήγαινε στο χαρακτήρα μου. Το Μάρτιο του 83 παντρευτήκαμε πολύ γρήγορα. Εσάς ήθελε. Ναι. Και δεν έχει σημασία αν χωρίσαμε μετά από 14 χρόνια γάμου. Περάσαμε ευτυχισμένες μέρες μαζί. Ξέρετε, η σταθερά του ατόμου είναι τελικά ο εαυτός του. Βέβαια, δεν θέλω να πω τη σκληρή κουβέντα ότι η εργασία δεν σε προδώσει ποτέ ή το επάγγελμα δεν σε προδώσει ποτέ, ενώ οι άλλοι μπορεί να σε προδώσουν. Γιατί η έννοια της προδοσίας έχει μια σχετικότητα. Προσδοκία του μωρού, η προσδοκία πριν γεννηθεί, η διάρκεια της εγκυμοσύνης, πώς ήταν για εσάς? Πολύ καλή. Και ταξίδευα κιόλας. Και ήταν άριστη. Και ήμουνα ευτυχής και χαρούμενη. Και ήμουνα ευτυχής από τη μέρα που απέκτησα αυτό το παιδί. Ειλικρινά, και μόνο λόγω του παιδιού, αν θέλετε, για μένα ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο. Χατζηδάκης, αν θα διψάσεις για νερό. Αθήνα. Σύμπατη. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy
is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need. Υπήρχαν στιγμές που νιώσατε τη μητρότητα σαν ένα εμπόδιο στην ανεξαρτησία? Ούτε κατά διάνοια. Εγώ δε όταν ήμουν νέα ήθελα περισσότερα παιδιά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και ήμουνα πολύ κοντά στο παιδί μου και έκανα όλα όσα έπρεπε να κάνω. Όλα γίνονταν. Και όλα γίνονται. Και δεν νομίζω ότι πρέπει ούτε να αισθάνεται κανείς ένοχος ότι αφήνει το παιδί του, ούτε απ' την άλλη να αισθάνεται ένοχος επειδή ασχολείται με το παιδί του και δεν τελειώνει όλες τις δουλειές του. Η ισορροπία υπάρχει πάντα. Και νομίζω ότι οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, έχουν το δικαίωμα να έχουν και επάγγελμα και να είναι σωστοί και οικογένεια. You know, I say, every time I hear that, the wall gets 10 feet higher, you know that. Every single time, okay. We want to get our agenda, because now what we have to do is to get a vote to fix our military. Give them $100 billion and stuff that nobody in this room, including wants. Because it's local time. 10:42. We need more Republicans. How old are you? I'm 25. Είναι βρεφονιπίο κόμος. Να ο φίλος μας ο Τραμπ. Ναι. Τι λέει τώρα αυτός. Δεν είναι φίλος μου ο Τραμπ, δεν τον θέλω. Συμφωνούμε. Δύσκολες οι ώρες για την πρώην υπουργό, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του νοσοκομείου Ερυθρό Σταυρό μετά το έμφραγμα που υπέστη και την αγκιοπλαστική στην οποία υποβλήθηκε. Σήμερα έγιναν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και από πνευμονία, καθώς όπως γνωρίζουμε είναι ένας οργανισμός εξασθενημένος με χρόνια προβλήματα υγείας. Πάσχει από διαβήτη και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, όπως θυμόμαστε, είχε κάνει και επέμβαση ακροτηριασμού στο πόδι. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πρόβλημα της υγείας σας εκείνη πώς το έζησε, που θα ήταν και πιο... Νομίζω ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Την τάραξε. Ναι. Πήγε να μείνει με τον μπαμπά της, ο οποίος πράγματι τη στάθηκε πάρα πολύ και τη φρόντισε. Και νομίζω ότι τώρα έχει ηρεμήσει, το έχει ξεπεράσει. Η ζωή, φοβήθηκε για τη ζωή σας? Φοβήθηκε, ναι. Φοβήθηκε. Πράγματι, όπως μου εξομολογήθηκε μετά, φοβήθηκε. Είχε τα αγωνία θανάτου με το έμφραγμα. Έκανα όλα όσα πρέπει να κάνω και πάνε καλά τα πράγματα. Είχα ανησυχία. Είχα ανησυχία. Όχι για τον εαυτό μου. Όχι για τον εαυτό μου. Θέλω να μείνω ακόμη να στηρίξω τη ζωή την κόρη μου. Θέλω τώρα να πάμε
το ημερολόγιο της ασθένειας. Της περιπέτειας, ναι, μάλλον, της υγείας. Δεν μ' αρέσει να λέω ασθένεια. Το πιο πολύ λέω περιπέτεια υγείας. Περιπέτεια υγείας ήταν. Αυτό. Το 2007, στις 19 Δεκεμβρίου, είχε τα γενέθλιά της η κόρη μου. Και είχαν γιορτή στο σχολείο, χριστουγεννιάτικη, και πέρασα από το σχολείο να την πάρω, να βγούμε έξω, να φάμε και τα λοιπά. Όταν έφτασα στο σχολείο, μου είπε ο διευθυντής, κυρία Υπουργέ, περιμένουν οι καθηγητές όλοι στο απέναντι κτίριο, θέλουν να σας δουν, να σας ευχηθούν καλά Χριστούγεννα. Εγώ είχα πάψει να είμαι υπουργός βέβαια, αλλά ήμουν επί 3,5 χρόνια. Πάμε μαζί, ψιλόβρεχε, και διασχίζοντας το δρόμο ανάμεσα στα δύο κτίρια, ο οποίος δεν ήταν δρόμος, ήταν μια τερατώδης κατασκευή, σαν λόφος, γλιστράω, το πόδι μου συναντάει εμπόδιο και γίνεται αυτή η σύγκρουση του εμποδίου με το βάρος του σώματος. Μόλις έπεσα κάτω και προσπάθησα να με σηκώσουν, τους είπα όχι. Κοίταξα το πόδι μου, είχε ήδη μαυρίσει στον αστράγαλο. Περίμενα κάτω από τη βροχή μέχρι ότου ήρθε το νοσοκομιακό και με πήγε στο ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκα. Αλλά βέβαια μετά, ενώ πήγαινε καλά το πόδι, ξαφνικά άρχισε να μην πηγαίνει καλά και είδα ότι έπρεπε να υπογράψω να γίνει ακροτηριασμός του ποδιού. Πώς ήταν αυτή η απόφαση? Στην αρχή, ξέρετε, μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Σκέφτηκα ορθολογιστικά σαν γιατρός, αλλά και σκέφτηκα μπορεί να το γλιτώσουμε το πόδι. Αλλά δεν το γλιτώσαμε και έπρεπε νωρίτερα να το έχουμε κάνει, μερικές μέρες νωρίτερα κατά την εκτίμησή μου. Γιατί το πόδι κόπηκε 2 φορές. Βέβαια ήρθαν λοιμοξιολόγοι και άλλοι για να το αντιμετωπίσουμε και δεν μου φάνηκε στην αρχή εύκολο να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί ξέρετε πρέπει να υπογράψω, έτσι. Τώρα στα νοσοκομεία υπογράφεις για οτιδήποτε γίνεται για σένα. Αλλά το έκανα τελικά. Και μετά από αρκετά χρόνια, το 16, έκανα ένα έμφραγμα με πνευμονία. Μπήκα στον Ερυθρό Σταυρό και αυτό που διαγνώστηκε ήταν μια ανεπάρκεια μητροειδούς, την οποία ρύθμισα πριν από τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν με αυτό που λέγεται Mydra Clip. Με ένα κλιπ που μπαίνει στη μητροειδή και δεν γίνεται επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, αλλά μπαίνει από το κυκλοφορικό σύστημα. Και τώρα αισθάνομαι μια χαρά. Και έτσι αυτή η γυτνίαση, γιατί ήταν μια γυτνίαση με το θάνατο, πώς και να το κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά σε κάνει και να παίρνεις θάρρος. Ναι, ναι. Πρώτα-πρώτα ότι πρέπει να δεις πώς αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα, διότι αν κάποιος κάθεται και, να το πω απλά, κλαίει τη μοίρα του, τότε η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη και θα δημιουργήσει και προβλήματα στο περιβάλλον του. Διότι το περιβάλλον τόσο σε στηρίζει όσο ο ίδιος υποστηρίζει τον εαυτό σου. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω και σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές μιλάω με πολλούς, παίρνουν στο γραφείο μου τηλέφωνο. Όχι, θάρρος και ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων που έχει κανείς. Μην τις αφήσει να κοιμηθούν. Αυτό ενισχύει τον εαυτό του, δίνει θάρρος και στο περιβάλλον του και το περιβάλλον το ανταποδίδει. Υπάρχει ένας μηχανισμός feedback ανάμεσα στα δύο. Είχα τις ισχυρές εφεδρίες όμως. Εσείς, αυτό ναι. Ειδικά. Ναι, αυτό ναι, είχα ισχυρές εφεδρίες, αλλά να σας πω κάτι. Αν δει κανείς για λίγο έστω ορθολογιστικά την υπόθεση, θα καταλάβει πόσο πίσω τον πάει το να κάθεται να θρηνεί για αυτό που του συνέβη και να μην προσπαθεί να κάνει, ας πούμε, μια υπεραναπλήρωση. Να αναπτύξει κάποιες ικανότητες που έχει και που το έχουμε δει το φαινόμενο. Δεν έχουμε δει τόσους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια σοβαρή αναπηρία να διαπρέπουν, να δρέπουν δάφνες σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί πρέπει να παραδειγματιστεί κανείς και δεν πρέπει να κάνει πίσω.
χρησιμοποιείται καθόλου η μνήμη των παιδικών χρόνων εκείνες τις στιγμές? Είναι ένα ερώτημα που εγώ θέλω να ναι, μου πείτε. Ναι, ναι, αυτό ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, στο Ερικός Ντινάν, ναι, έτσι έκανα μια αναδρομή στο παρελθόν, ναι, στα παιδικά μου χρόνια. Και τι ήρθε στο προσκήνιο τότε? Στο προσκήνιο ήρθαν ευτυχισμένες μέρες, καλές στιγμές, ωραίες στιγμές, χαρούμενες στιγμές. Ίσως και αυτό ήταν μια βασική εφεδρεία. Ήταν μια εφεδρεία. Αλλά πραγματικά ήρθαν στο προσκήνιο αυτά. Εγώ ήμουν άτομο υπερκινητικό σε όλη μου τη ζωή. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου δεν καθόμουν σε κάθισμα για να γράψω, αλλά με τα γόνατα πάνω στην καρέκλα, πάνω σε μαξιλάρια, είχα σκίσει δεκάδες μαξιλάρια. Ήμουνα συνέχεια alert, δηλαδή έτοιμη να... και μου άρεσε το περπάτημα. Δηλαδή, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που περπατούσε πολύ, μου άρεσε να περπατάω, που κολυμπούσα πάρα πολύ, για πάρα πολύ χρόνο. Τώρα για να κολυμπήσω πρέπει να πάω σε μια ιδιωτική πισίνα για να κολυμπήσω. Κολυμπάω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το ίδιο. Στα ταξίδια μου πρέπει να έχω κάποιον άλλον μαζί μου. Και αυτό είναι έλλειψη ανεξαρτησίας. Το μυαλό βέβαια, εντάξει, είναι ελεύθερο. Στο καρεκλάκι, πώς το νιώθε τον εαυτό σας? Να σας πω κάτι, δεν νιώθω μειονεκτικά, παρά το γεγονός ότι γνωρίζω ότι στη χώρα μας υπάρχει πολύ ανοησία, να πω κάτι, σε σχέση με την αντιμετώπιση των ατόμων που έχουν προβλήματα κινητικότητας. Δεν έχει ξεπεράσει τα παλιά τσιτάτα και τις παλιές αντιλήψεις ο κόσμος στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχω βεβαιωθεί τώρα. Εγώ δεν αισθάνομαι άσχημα, σας το λέω με ειλικρίνεια, διότι αυτά τα έχω ξεπεράσει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα σε αυτό, να αισθάνομαι μειονεκτικά. Δηλαδή να σας το πω, ποιο ομάδες κάω καθόλου αν οι άλλοι με κοιτάξουν παράξενα. Αδιαφορώ πλήρως. Πώς αντιλαμβάνεστε, τι συναισθήματα σας γέννησε μέσα σας αυτή η περιπέτεια? Νομίζω ότι ο άνθρωπος γίνεται πιο ανοιχτός, να το πω έτσι απλά. Όχι σε αυτά που δέχεται, γιατί εγώ πάντα άκουγα τους άλλους. Δεν παρέλειπα να ακούω. Δεν ήμουν από αυτούς δηλαδή που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ακούσει μόνο τον εαυτό τους στον καθρέφτη, όπως λέω εγώ μερικές φορές. Αλλά και εγώ η ίδια έτσι εκφράστηκα με περισσότερη άνεση. Ένας πληγωμένος πολιτικός θα μπορούσε να ήταν ένας καλύτερος πολιτικός? Θα μπορούσε, αλλά μην το απαιτούμε ως εγώ. Υπάρχει μια διαφοροποίηση τώρα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Πάντοτε είχα τις κεραίες μου για να βλέπω τον κόσμο γύρω και πάντοτε είχα ένα αίσθημα δικαίου. Δηλαδή δεν είχα μπει ποτέ στον πειρασμό ως πολιτικός να αδικήσω κάποιον για να βοηθήσω κάποιον άλλον. Να το πω πολύ απλά. Και γι' αυτό και η νομοθεσία που εισηγήθηκα στη Βουλή, και ήταν πολύ νόμοι, περίπου 20 νόμοι, πάντοτε περιελάμβαναν αυτό το στοιχείο, από τις μετεγγραφές μέχρι το νόμο πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Δηλαδή η ποιότητα έχει σημασία για μένα και οι ίσες ευκαιρίες και η ισότιμη μεταχείριση. Thank you.
was and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Πρέπει να σας πω ότι μιλώντας για όλα αυτά δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταληφθεί σε τίποτα αυτό που μου αρέσει να κάνω, η πολιτική. Εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ ισχυρό μέσα μου. Παρακολουθώ τα πράγματα, για άλλα θλίβομαι, για άλλα θυμάμαι ότι η πολιτική δεν είναι ο πρόξενος όλων των κακών, αλλά ότι έχει γίνει έργο, έχουν γίνει πράγματα, έχουν αλλάξει πολλά στη χώρα. Φυσικά λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Αλλά και εν τέλει η πολιτική και η εκπροσώπηση εξαρτώνται από τους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν. Παραμένω λοιπόν ενεργός στην πολιτική απόλυτα, αλλά τώρα απολαμβάνω περισσότερο το σπίτι μου, τους φίλους που θέλω να δω, όχι τις συμβατικές συναντήσεις. Πολλές φορές βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους, τρως τα ίδια πράγματα και ακούς τα ίδια σχόλια. Αυτά για μένα είναι λίγο βαρετά μερικές φορές. Αλλά μ' αρέσει να κάθομαι στο σπίτι μου, να απολαμβάνω τη μουσική μου, να διαβάζω, να βλέπω μια ωραία ταινία. Λένε ότι η πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία. Ναι, υπό μία έννοια ναι. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι όσο περνάει η ηλικία, τόσο ενισχύεται η παλαιά μνήμη. Καμιά φορά χάνεται και η πρόσφατη. Εγώ τις έχω και τις δύο πάρα πολύ ενισχυμένες. Και έτσι η ενίσχυση αυτή της παλαιάς μνήμης ξαναφέρνει τις μνήμες της παιδικής ηλικίας, όπου βέβαια εκεί υπήρχε και μια μεγαλύτερη ξεγνιασιά. Βλέπει κανείς στη σωστή του διάσταση τις ευτυχισμένες μέρες. Μπορεί τότε να μην το ένιωσε και να μην το έζησε. Τώρα όμως εκ των υστέρων, υπό το φως των γεγονότων των τότε, αντιλαμβάνεται ότι εκεί βρισκόταν ίσως την πραγματική ευτυχία. Από μικρή είχα μάθει να δέχομαι το Πάσχα ως δώρο από τους γονείς μου αυτά τα αυγά ντυμένα με σατέν και από τον ονό μου. Και τα έχω ακόμη δύο αυγά τέτοια, να ξέρετε. Και σιγά σιγά αγάπησα τα αυγά και άρχισα και να παίρνω αυτά που κλείνουν, που είναι από χαρτί και ύφασμα, αλλά και να συγκεντρώνω αυγά τα οποία είναι από πορσελάνη κυρίως, από μουράνο κλπ. Έτσι σιγά σιγά μαζεύτηκαν αρκετά. Εδώ έξω έχω μερικά, έχω και άλλα αυγά. Και αυτό το κάνω το Πάσχα, τη συλλογή αυτή. Κάθε Πάσχα αγοράζω καινούργια αυγά. Όπου βρω κάτι που να με ενδιαφέρει, κάτι που να είναι όμορφο, οποιοδήποτε μεγέθους. Μ' αρέσει, αισθάνομαι ωραία, ξέρετε. Στο σχολείο όταν πήγαινα μου άρεσε πάρα πολύ η σοκολάτα τρούφα, αυτά τα μικρά. Έπαιρνα λοιπόν μια τεράστια σακούλα και πήγαινα στο σχολείο, δεν προλάβαινα να φάω τίποτα. Το έδινα σε όλα τα παιδιά και μου άρεσε αυτό, μου άρεσε. Το παιδικό μου παιχνίδι που είχα ήταν ένα Σάι Βασίλης. Εγώ δεν έπαιζα ιδιαίτερα με κούκλες. Ένα Σάι Βασίλης που τον αποκαλούσα Βασίλη απλώς, όχι Άι Βασίλη.
Αυτόν τον είχα πάντοτε από κοντά. Εκείνο που με ενδιέφερε όμως πάντα, κοιτάξτε, η λατρεία μου ήταν να διαβάζω. Την απόλαυση που αισθανόμουν με το διάβασμα δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Και ό,τι καινούριο έβλεπα και ό,τι καινούριο ήθελα να διαβάσω, αυτό μου φαινόταν ότι μου ανοίγει νέους ορίζοντες. Πάντοτε μου άρεσε η βροχή. Μου άρεσε να περπατάω το χειμώνα μέσα στη βροχή. Φορούσα ένα αγγλέζικο αδιάβροχο με καπέλο αδιάβροχο και μου άρεσε να περπατάω πραγματικά. Αλλά δεν μου άρεσε μόνο αυτό. Μου άρεσε και να κολυμπάω με βροχή. Κάποτε λοιπόν κολυμπούσα στον πόρο με καταρακτώδη βροχή και ο άντρας μου φώναζε: «Βγες έξω γρήγορα, θα σκοτώσουν οι κεραυνοί», γιατί άρχισαν οι κεραυνοί. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ αυτό. Εγώ να σας πω τι ήθελα. Σε τελείως ιδεατό κόσμο. Ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, με γυαλί γύρω-γύρω, με πάρα πολύ ανοιχτούς ορίζοντες, πάνω σε ένα βράχο. Εκεί θα ήθελα να μένω. Φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά, αν με πίστευες λιγάκι θα ήταν όλα αληθινά. Κάντε με μια ευχή. Μια ευχή. Θέλω να περπατήσω, κάνω ψυχοθεραπεία. Θέλω να περπατήσω κανονικά. Μπορώ και θέλω να το κάνω και θα το κάνω.